Η γιαγιά μου έπινε μουρουνέλαιο. Θα πάρω κι εγώ. Ωπ! Πρωτού βιαστείς και πάρεις, να δεις οπωσδήποτε αυτό το happy video. Θα σου καταρρύψω τρεις μύθους για το μουρουνέλαιο. Καλά, προφανώς η γιαγιά μου το έπινε επειδή δεν είχε και τίποτα άλλο να πιει. Ενώ εσύ έχεις. Μην ξεχνάς ότι ο σκοπός μου δεν είναι ούτε να σε ενθαρρύνω, ούτε να σε αποθαρρύνω να το χρησιμοποιήσεις. Αλλά όπως σε κάθε βίντεο, να σε ενημερώσω για να ξέρεις τι παίρνεις και γιατί το παίρνεις. Τι σκοπό έχεις, δηλαδή τι θες να βελτιώσεις την υγεία σου. Μην ξεχάσεις να μοιραστείς μαζί μας στα σχόλια για τη δική σου εμπειρία σε περίπτωση που έχεις πάρει μουρουνέλαιο. Μύθος νούμερο 1. Το μουρουνέλαιο σε κάψουλες έχει πιο πολλά ωμέγα 3 λιπαρά οξέα από τα εχθιέλαια. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε σε περίπτωση που δεν γνωρίζεις τη διαφορά τους. Το μουρουνέλαιο είναι από το σηκώτη της μουρούνας και το εχθιέλαιο από το σώμα μικρών λιπαρών ψαριών. Άλλη πηγή δηλαδή. Επίσης το μουρουνέλαιο εκτός από τα ωμέγα 3 περιέχει έξτρα βιταμίνες Α και Δ. Τώρα, τι ισχύει πιο συγκεκριμένα για τα ωμέγα 3 σε αυτά τα δύο. Αν εξετάσεις κάποιο μουρουνέλαιο σε κάψουλες, θα διαπιστώσεις πολύ πολύ εύκολα πως είναι φτωχό σε αναλογία EPA και DHA, δηλαδή τους δύο βασικότερους εκπροσώπους της οικογένειας των ωμέγα 3 λιπαρών οξέων. Στη διαδρομή της αναζήτησης λοιπόν ενός συσκευάσματος που απ' τη μία δεν θες να είναι υγρό και απ' την άλλη θες να είναι πιο πλούσιο σε ωμέγα 3, ίσως καλύτερα να στραφείς σε κάποιο καθαρό εχθιέλαιο παρά στο μουρουνέλαιο. Για να ενισχυθείς ουσιαστικά από τις ευεργετικές τους δράσεις στην καρδιά, στην ορμονική ισορροπία, στις αρθρώσεις. Πάμε στο μύθο νούμερο 2. Το μουρουνέλαιο, επειδή περιέχει βιταμίνη D, μπορεί να σου δώσει όλα τα ωφέλη της. Μάλιστα. Είναι ευρέως γνωστό πλέον ότι η βιταμίνη D είναι μια από τις σπουδαιότερες βιταμίνες, καθώς υποστηρίζει το ανοσοποιητικό, υποστηρίζει την υγεία του δέρματος, υποστηρίζει τα οστά, το νευρικό, το μυϊκό σύστημα και πολλά άλλα. Για να συμβεί όμως αυτό, απαιτούνται δόσεις τουλάχιστον 1000 διεθνείς μονάδες. Εν τούτης, η δόση βιταμίνης D που περιέχεται στο μουρουνέλαιο, σε όλες τις μορφές του, συνήθως είναι μικρότερη από τις 400 μονάδες. Τι μας λένε όλα αυτά? Αν ο λόγος που θες να πάρεις μουρουνέλαιο είναι επειδή έχεις χαμηλή βιταμίνη D, ξανασκέψτε το. Ή θα χρειαστεί να περιμένεις πολύ ή θα πάρεις έξτρα δόση. Μύθος νούμερο 3. Το μουρουνέλαιο κάνει για τα πάντα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου, το λατρεύω. Κάνει το ένα, κάνει το άλλο, μόνο καφέ δεν φτιάχνει τελικά. Πολλοί με ρωτούν, να πάρω μουρουνέλαιο, είναι καλό? Και τους απαντάω με μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Τι θες να πετύχεις? Τι θες να βελτιώσεις την υγεία σου, ρε παιδί μου? Λίγο απ' όλα, τότε πάρ' το. Θα σου προσφέρει μια αίσθηση ευεξίας, αν με τι άλλο. Αν όμως, για παράδειγμα, χρειάζεσαι full τόνος και ενέργεια, μάντεψε. Το πιο πιθανό είναι να μην δεις κάποια ουσιαστική διαφορά. Δεν θα φταίει το μουρουνέλαιο μετά. Αν πάλι είσαι επιρρεπής σε λοιμώξεις, υπάρχουν συμπληρώματα πιο στοχευμένα για το ανοσοποιητικό σύστημα και πιο αποδοτικά από το μουρουνέλαιο. Έχει να κάνει με το που θες να εστιάσεις. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις ανάγκες των παιδιών. Αυτά είχα να πω σήμερα, να εύχομαι να απόλαυσες το βίντεο και να θυμάσαι. Αν πάρεις μουρουνέλαιο, ναι, είμαι μαζί σου επειδή το επιλέγεις εσύ όμως. Όχι επειδή σε επιλέγουν να το πάρεις. Έχει διαφορά.